Το κατόφλι της Αγγελέας Ηρακλείου πέρασε το πρωί συνταξιούχος αναπηρίας προκειμένου να διερευνηθεί σε βάθος το ζήτημα της διενέργειας εκλογών στο Νομαρχιακό Σωματείο Ατόμων με Αναπηρίες στο νομό Ηρακλείου, καθώς όπως καταγγέλει, οι εκλογές του περασμένου Φεβρουαρίου έγιναν εν κρυπτό και χωρίς ουσιαστικά να ενημερωθούν οι ενδιαφερόμενοι. Έχω εκδηλώσει το ενδιαφέρον μου από το 19 να πάρω μέρος στις εκλογές του σωματείου μας. Μου λέγανε τότε ότι δεν κάνουμε εκλογές λόγω του κορονοϊού. Δεν κάνουμε. Όταν το μάθαμε, είχαν κάνει τις 9 Τρίτου του 20. Δεν μπορούσαμε να κάνουμε τίποτα. Περιμέναμε το 23. Πήγαμε λοιπόν το Μάρτιο του 23, περίπου 15 του Μάρτιου, κάπου εκεί, να τους πούμε τι γίνεται. Πήγαμε χαρτί, πήγαμε από το δικηγόρο. Τα έχω όλα τα στοιχεία εδώ μέσα. Άμα θέλετε να σας τα δώσω στο Creative TV. Μου λένε εμείς κάναμε εκλογές. Κάναμε 19 το Φλεβάρι. Ρε παιδιά, γιατί δεν το πείσατε κανένα? Λέει γιατί προφορικά, γιατί θέλουμε 2.000 να ειδοποιήσουμε, 2.000 ευρώ να ειδοποιήσουμε τόσα άτομα. Όπως υποστηρίζει ο συνταξιούχος αναπηρίας, στις πρόσφατες εκλογές στο Νομαρχιακό Σωματείο Ατόμων με Αναπηρίες στο νομό Ηρακλείου, δεν ακολουθήθηκαν τα προβλεπόμενα από το καταστατικό, ενώ παρά τις δεσμεύσεις της διοίκησης ότι θα προκηρυχθούν εκλογές, αυτό τελικά δεν συνέβη μέχρι και σήμερα. Τα θέλω γραφτά. Ό,τι μου λέτε τα θέλω γραφτά με αριθμό πρωτοκόλλου και ξέρω τα πήρα. Λένε λόγω του ότι κάναμε παράτυπα τις εκλογές και ότι ακολουθήθηκε το καταστατικό, θα προκηρύξουμε εκλογές αμέσως μετά το Πάσχα. Τίποτα. Δεν ειδοποιήθηκαν οι ενδιαφερόμενοι λόγω των μεγάλων οικονομικών εξόδων. Η προφορική, όπως υποστηρίζει η απάντηση που έλαβε ο ίδιος από τη διοίκηση του Νομαρχιακού Σωματείου. Πόσα άτομα ψήφισαν σε αυτές τις εκλογές? Κανένα. Γράφει ότι είναι γύρω στα 70 άτομα, ναι. Σε σύνολο εγγεγραμμένων 1994. Εύχομαι να μας δεχτεί η εισαγγελία και να σπάσει ένα απόστημα που ταλανίζει το σύλλογο, μια ομάδα των πιο ευαίσθητων ανθρώπων, με αναπηρία. Σύμφωνα με πληροφορίες, η εισαγγελέα Ηρακλείου ανέφερε στο συνταξιούχο αναπηρίας να υποβάλει αίτηση στη γραμματεία, ώστε στη συνέχεια ανακριτής να ερευνήσει την υπόθεση.